Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο, φίλοι μου, θα μάθουμε να πλέκουμε κουμπιά με το βελονάκι. Εδώ έχω φτιάξει σε διάφορα χρώματα. Εδώ έβαλα επάνω στη ζακέτα ένα κουμπί. Και ακόμα σε μία κορδέλα μαλλιών τη στόλισα με το κουμπί που έπλεξα, βάζοντας στη μέση και μία μικρή πέρλα. Μπορούμε με αυτά τα εύκολα και όμορφα κουμπιά να στολίσουμε μαξιλαράκια, καπελάκια και φυσικά να βάλουμε σε ζακέτες και παλτό. Πάμε να φτιάξουμε αυτό το εύκολο κουμπάκι βήμα-βήμα. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4 και νήμα. Θα φτιάξω τώρα ένα σε καφέ χρώμα. Για να δείτε πόσο εύκολο είναι αυτό το κουμπάκι. Θα πάρουμε την κλωστή μας, θα την κρατήσουμε με τα δύο δάχτυλα και θα γυρίσουμε γύρω από το δάχτυλό μας 6 με 7 φορές. Θα βάλω τώρα έτσι την κλωστή μου και θα την κρατήσω. Θα περάσω το βελονάκι μέσα από όλες τις κλωστές με αυτόν τον τρόπο. Θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πλέξω εδώ μία αλυσίδα. Έτσι ασφαλίζω όλες τις κλωστούλες μαζί. Θα πλέξω 2-3 άριχτα ακόμα και μετά θα βγάλω τις κλωστές από το δάχτυλο για να μπορέσω να συνεχίσω να πλέξω το κουμπάκι. Βλέπετε, έχω δημιουργήσει εδώ ένα μικρό κύκλο και μέσα σε αυτό εδώ το κύκλο θα πλέξω άριχτα. Θα πλέξω τόσα άριχτα ώστε να κλείσει τελείως ο κύκλος μου. Δεν μετράμε τα άριχτα που κάνουμε, απλά πλέκουμε γύρω-γύρω με άριχτα μέχρι να κλείσει τελείως εδώ η τρυπούλα. Έφτασα στο τέλος και συνεχίζω πάλι να πλέκω άριχτα. Προσπαθώ να μην σφίγγω την κλωστή μου και να γίνονται τα άριχτά μου πιο μεγάλα εδώ, βάζοντας το βελονάκι μέσα στον κύκλο, τραβάω κλωστή, κάνω το άριχτο, βλέπετε πώς δημιουργείται σιγά σιγά το κουμπάκι μας. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Μπορούμε να πλέξουμε ακόμα λίγα άριχτα. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι κλείνει ο κύκλος μας. Τώρα θα κλείσω εδώ με ένα βουβό. Εδώ το κουμπάκι μου είναι έτοιμο. Μπορώ όμως να κάνω ακόμα μία σειρά πλέκοντας με την πλέξη κάβουρα. Κάνω μία αλυσίδα και βάζω το βελονάκι μου δεξιά στη θηλιά. Τραβάω κλωστή και κλείνω με ένα και κάνω ένα άριχτο.
Συνεχίζω κάνοντας απλά άριχτα, πλέκοντας όμως δεξιά από το πλεχτό μου. Και έτσι δημιουργώ αυτό το ωραίο τελείωμα στο κουμπάκι μου. Τελείωσα τη σειρά μου πλέκοντας άρρηκτα με την πλέξη που έχουμε μάθει κάβουρα και το κουμπί μου είναι έτοιμο. Σε αυτό το σημείο μπορώ αν θέλω να βάλω μία μικρή χαντρούλα στο κέντρο ή να το αφήσω έτσι και να το ράψω επάνω στο πλεχτό μου. Το κουμπάκι μου είναι έτοιμο. Τώρα θα πλέξουμε ακόμα ένα κουμπάκι ίδιο. Και για τελείωμα δεν θα κάνουμε την πλέξη κάβουρα, θα πλέξουμε μόνο βουβά γαϊτανάκια. Αν θέλω μπορώ να πλέξω τα βουβά γαϊτανάκια με το ίδιο χρώμα εδώ κλωστής, το άσπρο, όμως θα το αλλάξω για να δείτε πως είναι η διαφορά. Θα βάλω ροζ χρώμα για την τελευταία σειρά. Θα πλέξω τώρα γύρω-γύρω απλά βουβά γαϊτανάκια. Βάζω το βελονάκι μου στην θηλιά που ακολουθεί, παίρνω κλωστή και το περνάω μέσα από την προηγούμενη θηλιά. Έτσι θα πλέξω γύρω-γύρω μέχρι να κλείσω τον κύκλο μου. Έφτασε στο τέλος της σειράς μου, θα κάνω μία λυσίδα και θα κόψω την κλωστή μου. Τελείωσα και αυτό το κουμπάκι με τον άλλο τρόπο, φτιάχνοντας την τελευταία σειρά με άλλο χρώμα και πλέκοντας με απλά βουβά γαϊτανάκια. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε μία μικρή χαντρούλα στο κέντρο ή να πλέξουμε με το ίδιο χρώμα που κάναμε την τελευταία σειρά ένα μικρό κομπάκι και να το ενώσουμε εδώ στη μέση και έτσι έχουμε συγχρόνως και ένα όμορφο λουλουδάκι. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα και να φτιάξετε κι εσείς εύκολα κουμπάκια με απλά άριχτα, να στολίσετε τις ζακετούλες σας, να βάλετε σε μαξιλαράκια, ακόμα να φτιάξετε όμορφα μικρά λουλουδάκια. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!